Ο οδηγός Κλούβας έχασε άγνωστο πώς τον έλεγχο του οχήματος στο ύψος της Ράμπας στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνη, με το όχημα να ακολουθεί τρελή πορεία και να καρφώνεται σε χωράφι, ενώ στο παραένα γλίτωσε την πρόσκρουση σε στήλο φωτισμού. Έχουν κόψει σε ιδιώτη, αυτά είναι ιδιωτικά το λάσκο και το έχουν κόψει. Είναι άδρευση. Ποτίζουν οι άνθρωποι, έχουν δικιά τους γεωτρήσεις και ψάχνουμε τώρα τον ιδιώτη να σταματήσει το γεώτρηση να μην τρέχει το νερό. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα πριν μία ώρα το ατύχημα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος μετατράπηκε σε λίμνη, καθώς ο οδηγός της Κλούβας προκάλεσε θωρές σε ιδιωτική παροχή αρτευτικού νερού, με συνέπεια μεγάλες ποσότητες νερού να καταλήγουν για αρκετές ώρες στον δρόμο. Από ό,τι βλέπω, πρέπει να πήγε στο νοσοκομείο και ο οδηγός. Θέλουμε καλύτερους δρόμους. Αυτό είναι το βασικό. Καλύτερους δρόμους. Για καλή του τύχη, ο οδηγός στάθηκε τυχερός, καθώς άνοιξαν οι αερόσακοι, με τον ίδιο να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά. Δεν προσέχουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν φταίνε ούτε οι δρόμοι ούτε τίποτα εμένα. Στην ευρύτερη περιοχή, τα τροχιά είναι συχνά, σχολιάζουν διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι αναφέρονται και στην έλλειψη φωτισμού σε ορισμένα σημεία στο βαθιανό κάμπο. Πρόβλημα είναι και πρέπει να τακτοποιηθεί εδώ πέρα και ο φωτισμός και όλα. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Το βράδυ δεν έχει φωτισμό εδώ. Καθόλου. Μόνο τα φώτα, ό,τι έχει γίνει από το Δήμο. Εδώ έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα. Πάρα πολλά. Παράδειγμα, στη γέφυρα εκεί ήδη υπάρχει 10 στόπ. Δεν προσέχουν, καθρέφτες, έρχεται και σου βάλει και φασαρία. Σου λέει, μα καθρέφτη, για ποιο λόγο είναι να βλέπεις, έρχεται ο άλλος.